Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα από το οποίο μου το έχετε ζητήσει εσείς, γιατί πέφτει πολύ παραπληροφόρηση πάνω από αυτό. Είναι δύο μεγάλες πλάνες, τις οποίες προωθεί το νεοταξιέτικο σύστημα του Ορθόδοξου Δόγματος και των υπόλοιπων παραφιάδων του Προτεσταντισμού, όπως οι Πεντηκοστιανοί, οι Ευαγγελικοί και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Και οι πλάνες αυτές είναι... Η πρώτη πλάνη είναι η πλάνη της πρόωρης αρπαγής, ώστε να γλιτώσουν τα δεινά, τα δύσκολα χρόνια οι άνθρωποι. Και η δεύτερη πλάνη είναι ακόμα χειρότερη, στην οποία πέφτει το ορθόδοξο δόγμα και νουθετεί έτσι τους πιστούς του. Είναι το γεγονός ότι αναμένουν και προσμένουν την κρίση και οι δίκαιοι. Κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη πλάνη, γιατί στη γλώσσα της βίβλου η κρίση σημαίνει καταδικαστική απόφαση και τιμωρία. Δηλαδή η κρίση γίνεται για τους άδικους, κατά τη γλώσσα της βίβλου, όπως θα το διαπιστώσουμε από μέσα, μόνο για να διαπιστωθεί ποια θα είναι ακριβώς η τιμωρία του κάθε άδικου ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου ο οποίος πρόκειται να ρηχθεί στη γέννα. Και σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τις δύο αυτές πλάνες που κυκλοφορούν στα δόγματα και θα τις ρίξουμε, θα τις διαψεύσουμε μέσα από την Αγία Γραφή, για να μην πλανηθεί ο κόσμος. Πάμε! Είχα δει μία ταινία τις προάλλες, λέγεται ενημερωτικά Left Behind και είναι τριλογία και στο πρώτο τμήμα έδειχνε την αρπαγή ότι έγινε πριν από τα χρόνια του θηρίου, του Αντιχρίστου και στη δεύτερη φυσικά ταινία προχώρησαν τα χρόνια του Αντιχρίστου. Αυτή η πρόωρη αρπαγή που τη διαφημίζουν τόσο πολλοί νεοταξίτες με είχε κάνει εντύπωση και με έβαλε να το σκεφτώ και να κάτσω να ψάξω για το τι γίνεται, γιατί δεν μπορεί όλοι, σκέφτηκα οι προηγούμενοι δίκαιοι, να έχουν περάσει δύσκολα γενικότερα και σε εμάς ας πούμε όλους μαζί ο Κύριος να μας αρπάξει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μας αρπάξει κατευθείαν πριν περάσουμε δύσκολα και γι' αυτό μέσα από την Αγία Γραφή θα σας αποδείξω ότι η πρόωρη αρπαγή, θα σας δείξω μάλλον ακριβώς πότε θα γίνει η αρπαγή, σε ποιο χρόνο θα γίνει αρπαγή και θα αποδομήσουμε μαζί την πλάνη της κρίσεως στους δίκαιους. Ότι δηλαδή οι δίκαιοι θα περάσουν από κρίση. Και θα τα πω μία συνοπτικά και μετά θα τα αναλύσουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε όσον αφορά για αρχή την αρπαγή. Η αρπαγή θα γίνει μετά τα χρόνια του Αντιχρίστου. Θα αρπαχθούν όσοι ζήσουν, θα τα δούμε αναλυτικά από την Αγία Γραφή, έχω συγκεντρωμένα τα εδάφια, θα αρπαχθούν όσοι ζήσουν από τα χρόνια του θηρίου, δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, δεν δεχθούν το χάραγμα στο δεξιχέρι στο μέτωπο και δεν λατρέψουν το θηρίο. Αυτοί οι οποίοι δεν θα κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτοί θα αρπαχθούν και δεν θα περάσουν από κρίση. Δηλαδή όλοι οι δίκαιοι, όσοι είναι να σωθούν, και είναι εν ζωή, θα αρπαχθούν. Η αρπαγή θα γίνει μετά από την πρώτη Ανάσταση ή μαζί, πάνω κάτω στον ίδιο χρόνο, με την πρώτη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση είναι η Ανάσταση η οποία θα σώσει όσους θα συμμετέχουν σε αυτήν, γιατί θα αναλυθούν κατευθείαν στους ουρανούς, στην πρώτη Ανάσταση. Και κάπου εκεί, λίγο πιο μετά, ίσως και μαζί, δεν μας διευκρινίζει ακριβώς πότε, η Αγία Γραφή θα γίνει και η αρπαγή. Και μετά θα ακολουθήσει, όσοι μείνουν κάτω, θα γίνουν όλα αυτά φοβερά στοιχεία. Οι φυσικές καταστροφές και όλα αυτά. Και θα κατέβει ο Κύριος, όταν θα κατέβει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και θα κρίνει όσους θα απομείνουν από τα έκτοτα όντα. Δηλαδή, θα κρίνει τους ανθρώπους οι οποίοι προορίζονται για τη γέννα και θα κρίνει τους δαίμονες και τον διάβολο. Όλα δηλαδή τα έκτοτα όντα τα οποία πρόκειται να καταδικαστούν. Θα κανονίσει δηλαδή, η κρίση είναι ουσιαστικά
είναι, πώς να σου το πω, μία σωστή κρίση, μία σκέψη δίκαια από τον Θεό για το τι τιμωρία αξίζει τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις πράξεις και με την καρδιά και με την προαίρεση του καθενός από τους άδικους. Οι δίκαιοι δεν πρόκειται να γευτούν την κρίση, θα το δούμε σε πάρα πολλά εδάφια, φίλοι μου. Είναι τα εδάφια, δηλαδή η Αγία Γραφή φρύτη από αυτά που σας λέω, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα και το βρίσκω το πιο σωστό και το πιο σοφό να μελετούμε όλα τα προβλήματα της ζωής μέσα από το πρίσμα της βίβλου. Πιστέψε με, η βίβλος έχει απάντηση για όλα, αρκεί να την κατανοήσει κάποιος και τότε θα του δοθούν απαντήσεις για όλα μα για όλα τα θέματα που προβληματίζουν τον σύγχρονο κόσμο και δεν μπορεί να βρει λύσεις. Το επόμενο βίντεο, για να σας αποδείξω ότι αυτό που λέω έτσι είναι, το επόμενο βίντεο θα είναι για το ποια είναι η καλύτερη τροφή στα χρόνια αυτά του θηρίου που ζούμε, που έχουν μολυνθεί τα πάντα, ποια είναι η καλύτερη τροφή που μπορείτε και να την αγοράσετε, για την οποία μας μιλάει και η Αγία Γραφή. Σε αυτό θα ασχοληθώ με ένα άλλο βίντεο. Προς το παρόν πάμε να αναλύσουμε τα εδάφια ένα προς ένα για να σας αποδείξω ότι η κρίση είναι η καταδίκη, είναι η τιμωρία που προορίζει για τους ανθρώπους οι οποίοι θα λάβουν καταδικαστική απόφαση. Η ζωή αυτή είναι το δικαστήριο που λέμε ότι θα καταλήξουμε είτε στην αιώνια ζωή είτε στην κρίση και στη γένα. Η ζωή αυτή είναι και μην περιμένετε επειδή σας έχει πλανέψει το ορθόδοξο δόγμα ότι θα γίνει η κρίση με κατήγορους τους δαίμονες. Γιατί και οι δαίμονες δεν βγάζει λογική, παιδιά. Και οι δαίμονες έτοιμοι, γιατί είναι ήδη κατακριτέοι οι δαίμονες. Θα τους δώσει το δικαίωμα ο Κύριος στην εξουσία να καταδικάζουν ανθρώπους, να είναι κατήγοροι των ανθρώπων. Ουμιγέννητο και φυσικά, δόξα τω Θεώ, τον Ιησού Χριστό, δεν θα γίνει. Σας έχουν πλανέψει με τα 23 τελώνια που δίθεν θα περάσει η ψυχή και θα έχει το φύλακα άγγελό σας να σας υπερασπίζετε και οι δαίμονες να προσπαθούν να πάρουν την ψυχή σας και όλα αυτά. Αυτά όλα είναι μπούρδες, φίλοι μου. Λίαν επίοικος είναι μπούρδες. Και γι' αυτό έχετε λάθος εντύπωση, λάθος εικόνα για το πώς θα γίνει η κρίση. Για το πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, η ημέρα του Κυρίου. Όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει την κρίση ως η ημέρα του Κυρίου. Το λέει που θα διαπιστώσει μέσα από την Αγία Γραφή ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ή η κρίση του Κυρίου, η κρίση. Είτε λέει η μέρα του Κυρίου είτε κρίση, είναι το ίδιο πράγμα. Και για την γλώσσα της βίβλου η κρίση είναι η τιμωρία που προορίζεται για την καταδίκη των ανθρώπων που πρόκειται να ρηχτούν στη γέννα. Είναι η τιμωρία. Δεν θα έχουν όλοι την ίδια τιμωρία, άλλοι θα είναι σε πιο βαθιά μονοπάτια της γένας, άλλοι θα είναι σε πιο ρηχά, αναλόγως με το τι έπραξε ο καθένας, αναλόγως με την προαίρεση και με την καρδιά του καθενός. Πάμε τώρα να τα δούμε, φίλοι μου, ένα προς ένα. Εδώ θα δούμε πρώτα από τους μεγάλους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ έχω την Αγία Γραφή των Εβδομήκοντα, η οποία είναι στην μετάφραση, στην ελληνική μετάφραση, και για συντομία και για κατανόηση και των πιο απλών ανθρώπων, θα διαβάσω αυτήν, την οποία την έχω εξετάσει μέσα από την αρχαία Παλαιά Διαθήκη από τους Εβδομήκοντα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς πιστεύω ότι είναι η πιο έγκυρη Παλαιά Διαθήκη, αυτή των Εβδομήκοντα. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η έκδοση, με αρκετά μεγάλα γράμματα, αξίζει να την προμηθευτείτε, είναι σχετικά φθηνή, βγαίνει γύρω στα 30 ευρώ με τα μεταφορικά μαζί. Είναι στο αρχαίο κείμενο, είναι πολύ καλή, έχει μέσα όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμα και τα 10 βιβλία τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το μασορητικό κείμενο, δηλαδή από το κείμενο των Ταλμουδιστών, από την Παλαιά Διαθήκη των Ταλμουδιστών. Για Καινή Διαθήκη θα δούμε τα εδάφια από του Σωτηρόπουλου και φυσικά όπως κάθε φορά θα σας λέω ποια εδάφια είναι, ώστε να τα εξετάζετε και μόνοι σας. Πάμε πρώτα, φίλοι μου, να δούμε τι μας λέει ο Αμός. Εδώ θα θέλω να διαπιστώσετε κι εσείς, με βάση την ανάγνωση Αγίας Γραφής, ότι
ποτέ δεν θα συνδυάζεται στο Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει ένα εδάφιο που να συνδυάζεται η κρίση ή η μέρα του Κυρίου, που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, να συνδυάζεται με σωτηρία ή με κάτι καλό. Συνδυάζεται πάντα με κάτι κακό, διότι είναι η κρίση του Κυρίου κατά τη γλώσσα της βίβλου, είναι καταδικαστική. Όσοι περάσουν από κρίση, ουσιαστικά είναι ήδη καταδικασμένοι και θα κριθεί από τον Κύριο η τιμωρία τους, που θα ρυθούν στη γέννα για το ποια ακριβώς θα είναι. Διαβάζουμε πρώτα στον Αμό, προφήτης Αμός, κεφάλαιο 5, στίχος 18. Προφήτης Αμός, κεφάλαιο 5, στίχος 18. Να δείτε τι μας λέει και ο Αμός, στο κεφάλαιο 5, στίχος 18. Μας λέει ο Αμός, ο προφήτης Αμός, για όσους ζητάνε την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα δηλαδή που θα επέμβει ο Κύριος και θα κρίνει τον κόσμο, είτε θα σώσει τον κόσμο. Πρώτα θα προηγηθεί η σωτηρία των δικαίων και μετά θα προηγηθεί η κρίση, παύλα, τιμωρία ή καταδίκη των αδίκων. Λέει εδώ ο Αμός, κεφάλαιο 5, στίχος 18, αλίμονο λέει σε εσάς που επιθυμείτε την ημέρα του Κυρίου, δηλαδή την κρίση, την ημέρα που θα γίνει η κρίση. Τι καλό περιμένετε από την ημέρα εκείνη του Κυρίου? Θα είναι για σας σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι για σας όπως για εκείνο που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Γυρίζει σπίτι του και όπως ακουμπά το χέρι του στον τοίχο, δέχεται δακοματιά φιδιού. Η ημέρα του Κυρίου θα σας φέρει σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι μια μέρα σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας. Όπως βλέπετε, είναι ένα από τα πολλά εδάφια, που θα δούμε κι άλλα στην πορεία, το οποίο συνδυάζει την ημέρα του Κυρίου ή την κρίση, τη συνδυάζει με το σκοτάδι, με κάτι το κακό. Γιατί όντως η κρίση, φίλοι μου, δεν θα είναι καλό, και μακάρι αν είμαστε ζωντανοί να αρπαχθούμε, το εύχομαι σε όλους σας, ή αν έχετε πεθάνει μέχρι τότε, να συμμετέχετε στην πρώτη ανάσταση. Γιατί αν έχετε πεθάνει και δεν συμμετέχετε στην πρώτη ανάσταση, όπως θα δούμε στην πορεία της συζήτησης μου μέσα από τη βίβλο, έχετε χάσει το εισιτήριο για την αιώνια ζωή. Όπως και αν δεν αρπαχθείτε και αρπαχθούν οι γύρω σας, πάλι λυπάμαι, έχετε χάσει το εισιτήριο για την αιώνια ζωή, και όσοι μείνουν κάτω θα μείνουν για την κρίση και για την καταδίκη. Αυτά λέει ο Αμός. Πάμε να δούμε και άλλα εδάφια, δεν θα σταθούμε εδώ. Έχουμε να δούμε σήμερα, και θα γίνει ομιλία πάρα πολύ μεγάλη, θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη ομιλία, φίλοι μου. Δεν πειράζει όμως, αξίζει, γιατί θα μάθετε ακριβώς πότε θα γίνει η αρπαγή, και επίσης θα δείτε τι ακριβώς θα είναι η κρίση του Κυρίου. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχω βρει κάποιον να έχει μιλήσει σοβαρά για αυτό το θέμα. Πάμε στον Ισαΐα 13 κεφάλαιο, στίχος 6. Ισαΐας 13 κεφάλαιο, στίχος 6. Ισαΐας 13 κεφάλαιο, στίχος 6. Λέει εκεί. Θρηνήστε, προσέξτε, θρηνήστε. Βλέπετε ότι ο Ισαΐας μας λέει να θρηνήσουμε, γιατί πλησιάζει, λέει, η μέρα της κρίσεως του Κυρίου. Εδώ στο αρχαίο κείμενο ήθελα να σας πω ότι λέει, και σας διαβάζω το εδάφιο για να δείτε ότι η μέρα του Κυρίου έχει να κάνει με την κρίση του Κυρίου. Στο αρχαίο κείμενο λέει, θρηνήστε γιατί πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, λέει. Και πιο κάτω λέει ότι θα είναι η μέρα κρίσεως. Γιατί πλησιάζει, λέει, η μέρα του Κυρίου. Θα έρθει σαν συμφορά από τον παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και θα διλιάσει κάθε ανθρώπινη καρδιά. Θα τρομάξουν, φόβοι και πόνοι θα τους κυριεύσουν, θα σφαδάζουν σαν τη γυναίκα που γεννά ένας τον άλλο, θα κοιτούν
Ευρώντιτο και ευλογισμένα θα είναι τα πρόσωπά τους. Έρχεται, να την η ημέρα του Κυρίου, μέρα σκληρή και οργισμένη, μέρα του φλογερού θυμού, που θα ερημώσει όλη τη χώρα και θα εξουντώσει τους αμαρτωλούς σε αυτήν. Τα άστρα του ουρανού και αστερισμένοι του δεν θα δώσουν το φως τους πια. Θα σκοτιστεί ο ήλιος από τη στιγμή που ανατέλει και η σελήνη δεν θα δώσει πια το φως της. Ο Κύριος λέει, θα τιμωρήσω όλη τη γη για την κακία της και για την ανομία των ασεβών. Θα βάλω τέλος στην υπεροψία των αλαζόνων και θα τσακίσω των τυράννων την έπαρση. Θα κάνω τους ανθρώπους να γίνουν πιο σπάνιοι και από το καθαρό μάλαμα, πιο σπάνιοι και από το χρυσάφι της Οφύρ. Όπως βλέπετε πάλι, η ημέρα του Κυρίου συνδυάζεται με κάτι το κακό και με καταδίκη και όχι με κάτι το καλό. Συνδυάζεται με καταδίκη και μιλάει για τους ανθρώπους εδώ που θα μείνουν κάτω στη γη ώστε να κριθούν. Και λέει φυσικά και άλλα πιο κάτω, δεν είναι όμως τώρα του θέματός μας. Εμάς μας ενδιαφέρει να μάθουμε ποια είναι η ημέρα του Κυρίου και ποιοι θα συμμετέχουν στην ημέρα του Κυρίου, δηλαδή στην κρίση. Πάμε να δούμε τι λέει στον Ιωήλ. Είμαστε στον Ιωήλ, κεφάλαιο 2, στίχος 1. Ιωήλ, κεφάλαιο 2, στίχος 1. Λέει εκεί, «Σαλπίστε στη Σιών, σημάνετε στην αγερμό, στο Άγιό μου βουνό. Ας ρέμουν όλοι κάτοικοι της χώρας, γιατί η μέρα του Κυρίου έρχεται». Πάλι για την ημέρα του Κυρίου και το συνδυάζει με την καταστροφή και με την καταδίκη. Είναι κιόλας κοντά, μέρα του σκότους και της κατάχνιας, μέρα της συννεφιάς και της ομίχλης. Σαν την αυγή απλώνεται πάνω στα βουνά, ο εχθρός λαός πολύς και δυνατός. Σαν αυτόν άλλος ποτέ δεν υπήρξε, ούτε πρόκειται να υπάρξει ύστερα από αυτόν, ως την εποχή των γενεών των πιο απομακρυσμένων. Μπροστά από αυτούς η φωτιά καίει τα πάντα, πίσω τους δεν αφήνει τίποτα. Μπροστά τους είναι η χώρα σαν τον κήπο της Εδέμ. Πίσω τους παιδιά δερημωμένοι, δεν τους γλιτώνει τίποτα. Μοιάζουν με άλογα, τρέχουν σαν άλογα πολεμικά. Ηχούν καθώς οι άμαξες πάνω σε κορφές βουνών χοροπηδούν, τρίζουν όπως η φλόγα της φωτιάς που καίει την καλαμιά. Και εδώ, όπως βλέπετε, πάλι μιλάει για την ημέρα του Κυρίου και λέει αρνητικά πράγματα, λέει κακά πράγματα που θα συμβούνε στον Ιωήλ, ότι είναι σκότος γενικότερα η μέρα του Κυρίου. Πάμε να δούμε τι λέει ένας άλλος μεγάλος προφήτης, ο Σοφωνίας. Πάμε στο Σοφωνία, κεφάλαιο 1, στίχος 1. Σοφωνίας, κεφάλαιο 1, στίχος 1. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στο Σοφωνία την εποχή που βασίλευε στον Ιούδα, ο Ιωσίας γιος του Αμών, πατέρας του Σοφωνία, ήταν ο Χουσεΐ. Παππούς του ο Γεδαλίας και προπάππους του ο Αμαρίας, γιος του Εζεκία. Και λέει ο Σοφωνίας, θα εξαφανίσω εντελώς τα πάντα από τη γη. Τώρα μιλάει ο Κύριος μέσω του Σοφωνία. Λέει ο Κύριος, θα εξαφανίσω τους ανθρώπους και τα ζώα, όλα τα πετούμενα και τις θάλασσες τα ψάρια, όλα αυτά που οδηγούν τους ανθρώπους στην ασέβεια και όλο το γένος του ανθρώπου να το εξοντώσω από τη γη. Εγώ ο Κύριος το λέω, το χέρι μου θα πλώσει εναντίον στον Ιούδα και ενάντια σε όλους τους κάτοικους της Ιερουσαλήμ. Θα εξαφανίσω από τον τόπο αυτόν ό,τι απόμεινε από τη λατρεία του Βαάλ, ακόμα και την θύμηση των ιερέων που την υπηρετούν. Προσέξτε εδώ πέρα, προβλέπει εδώ πέρα ο Κύριος ότι στην ημέρα του που θα έρθει, στους έσχατους καιρούς δηλαδή, που προηγούνται πριν την ημέρα του Κυρίου, ότι θα υπάρχουν οι παπάδες που είναι σήμερα και λατρεύουν άθελά τους τον Βαάλ, άθελά τους. Η πιστή, εγώ θα έλεγα, πιο πολύ κρίμα η πιστή είναι, γιατί οι παπάδες παίρνουν και χρήματα. Βέβαια και αυτοί είναι καταδικασμένοι, αν συνεχίσουν με αυτό το βιολί, αλλά είναι που λατρεύουν άθελά τους τον Βαάλ. Και το προβλέπει αυτό ο Κύριος, το προφητεύει αυτό ο Κύριος. Θα εξαφανίσω εκείνους που στις στέγες ανεβαίνουν για να προσκυνήσουν τα άστρα του ουρανού, για εκείνους που με προσκυνούν και τάχα στο όνομά μου ορκίζονται, μα ορκίζονται στους συγχρόνους στο μιλκό μου. Αυτούς που τάχα στο όνομά μου λέει ορκίζονται, μα ορκίζονται συγχρόνους στο μιλκό μου. Θα εξαφανίσω εκείνους που απομακρύνουν από μένα, που δεν ενδιαφέρονται για μένα και δεν με αναζητούν. Σοπάστε μπροστά στον Κύριο το Θεό. Είναι κοντά η μέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Εδώ πια είναι de facto, είναι 100%
σύμφωνο ότι η μέρα του Κυρίου που μας είπε πιο πάνω είναι η κρίση του. Είναι η μέρα όπου θα εκδηλώσει την κρίση του. Και πιο κάτω φυσικά λέει το τι άλλα άσχημα πράγματα θα γίνουν. Διαβάστε το και αυτό το εδάφιο φίλοι μου, αξίζει. Σοφονίας από το ένα κεφάλαιο, ξεκινάτε και συνεχίζετε. Και λέει για το τι θα γίνει, στην ημέρα του Κυρίου. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι η ημέρα του Κυρίου είναι η κρίση, για να μην υπάρχει αμφιβολία, γιατί κάποιοι με είχαν πει στο παρελθόν ότι άλλο είναι η ημέρα του Κυρίου, άλλο είναι η κρίση. Κάτι το οποίο δεν στέκει. Η ημέρα του Κυρίου συνδυάζεται με το σκοτάδι και με την καταδίκη των ανθρώπων που πρόκειται να τιμωρηθούν. Με την τιμωρία των ανθρώπων που πρόκειται να καταδικαστούν. Και όποιος έχει αντίθετη γνώμη, εδώ είμαι να το συζητήσουμε, να βγούμε σε ένα δημόσιο διάλογο, να μιλήσει η Γραφή. Πάμε να δούμε τώρα στον Μαλαχία, κεφάλαιο 3, στίχος 2. Μαλαχίας, κεφάλαιο 3, στίχος 2. Λέει, κεφάλαιο 3, στίχος 2. Ποιος όμως θα αντέξει την ημέρα του ερχομού του Κυρίου και ποιος θα σταθεί όταν εκείνος εμφανιστεί? Θα έρθει αυτός σαν τη φωτιά του μεταλλουργού, σαν την κασκή ποτάσα του πλησίματος. Θα καθίσει και θα αφαιρέσει τη σκουριά. Ο σαν μεταλλουργός θα καθαρίσει τους Λεβίτες, θα τους ξεπλύνει όπως το ασίμι και το χρυσάφι, για να του προσφέρουν σωστές θυσίες. Θα είναι πρόσδεξη στον Κύριο οι θυσίες του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ όπως τον παλιό καιρό. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει, έρχομαι σε εσάς για κρίση. Βλέπετε εδώ πέρα ότι πάλι η μέρα του Κυρίου είναι η κρίση. Η μέρα του Κυρίου είναι η κρίση. Έρχομαι σε εσάς για κρίση. Θα απευθύνω αμέσως την κατηγορία εναντίον των μάγων και των μοιχών, εναντίον αυτών που ορκίζονται ψέματα. Και πιο κάτω συνεχίζει και λέει άσχημα τα δύστιχα πράγματα που θα γίνουν την ημέρα της κρίσεως. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο 3 πάλι του Μαλαχία, στο στίχο 19, και λέει, νάτιν, έρχεται η μέρα του Κυρίου που ο θυμός του θα καίει σαν καμίνι. Τότε όλοι οι αφαδείς και όλες οι πράττουν αμαρτία θα είναι σαν την καλαμιά, και εκείνη η μέρα θα τους κατακάψει και δεν τους απομείνει τίποτα, ούτε ρίζες, ούτε φύλλα. Όπως βλέπετε πάλι συνδυάζεται η ημέρα του Κυρίου, η κρίση, με καταδίκη και όχι με κάτι καλό. Τελειώσαμε από τους μεγάλους προφήτες, έτσι για να δείτε τι λένε και οι μεγάλοι προφήτες για την ημέρα του Κυρίου, για την κρίση. Δεν τελειώσαμε όμως και από την υπόλοιπη Αγία Γραφή. Πάμε να δούμε λίγο και κάποια άλλα. Λέει στους ψαλμούς, στον ψαλμό 118 στο κείμενο του Ενδομήκοντα και στο 119 στο μασορετικό κείμενο, στον 81 στίχο. Λέει εκεί πέρα ο Δαβίδ, πότε θα βγάλεις κρίση για τους διώκτες μου. Λέει ο Δαβίδ στον Θεό, πότε θα βγάλεις κρίση για τους διώκτες μου. Δηλαδή, όταν λέει κρίση πάλι εδώ, γι' αυτό έχω πει ότι σημασία έχει να καταλάβουμε τι εννοεί, πώς εννοείται η κρίση με βάση τη γλώσσα της βίβλου. Όταν λέει πάλι κρίση εδώ, εννοεί καταδίκη, για τους διώκτες του να βγάλει καταδίκη. Καταδικαστική απόφαση, τιμωρητική απόφαση. Αυτό λέει, και άμα δούμε και στον Ιερεμία, κεφάλαιο 48, στίχος 21, βλέπουμε στο παρελθόν είχε γίνει μια κρίση σε κάποιες τοπικές φυλές εκείνο τον καιρό και επέφερε φυσικά σκληρές τιμωρίες και τίποτα το καλό. Για να φτάσει στο σημείο ο Θεός να κάνει κρίση κάπου, όπως το βλέπουμε και από την Αγία Γραφή και από το κεφάλαιο που σας έχω πει του Ιερεμία, σημαίνει ότι εκείνο το μέρος έχει κατακυρματιστεί εντελώς, έχει γεμίσει δουλατρία και το έχει τερματίσει δηλαδή στην αμαρτία. Δεν πάει άλλο, δεν υπάρχει περιθώριο για μετάνοια. Οπότε γίνεται η κρίση και καταδικάζεται η κοινωνία, καταδικάζεται η φυλή. Και εδώ θα γίνει η κρίση όταν πια δεν θα υπάρχει ελπίδα για να ξαναεπανέλθει η ανθρωπότητα σε μετάνοια και να συνεχίσει τη ζωή της με σύνεση και με σοφία
με πραότητα και με καθαρότητα και μαγιοσύνη. Τότε θα γίνει η κρίση και αφήνουμε την Παλαιά Διαθήκη και περνάμε στην Καινή Διαθήκη και εδώ είναι τώρα το ζουμί για όλα, εδώ είναι που θα σας λυθούν. Απλά στην Παλαιά Διαθήκη ήθελα να δείτε ότι η κρίση συνδυάζεται πάντα με κάτι αρνητικό, ότι είναι σκότος, σκοτάδι η κρίση και δεν είναι κάτι καλό. Η κρίση δεν πρόκειται να δικαιώσει κανέναν, το ξέρετε. Είναι μη φτάσετε φίλοι μου και εγώ μη φτάσουμε στην κρίση. Αν φτάσουμε στην κρίση θα κλαίμε μαύρο δάκρυ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ανοίγουμε την Καινή Διαθήκη στους Κορινθίους, κεφάλαιο, Α Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 8. Τώρα θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Τώρα θα σας λυθούν όλες οι απορίες σιγά σιγά, μέσα από την Αγία Γραφή και κύριε από την Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, Α Κορινθίους κεφάλαιο 1, στίχος 8. Εδώ λέει ότι ο Κύριος δεν θα μας εγκαλέσει τους δίκαιους στην κρίση. Βέβαια στο νέο κείμενο είναι λίγο παραφρασμένο, θα διαβάσουμε για αυτό το αρχαίο. Λέει, ως και βεβαιώσει μας έως τέλους ανέγκλητους εν την ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ανέγκλητους. Δηλαδή δεν θα μας εγκαλέσει. Ανέγκλητος είναι αυτός ο οποίος θα εγκαλεστεί. Δεν θα μας καλέσει στην κρίση για να μας κρίνει. Λέει ότι τους... για τους δίκαιους μιλάει εδώ πέρα, το λέει πιο πάνω, απλά για συντομία χρόνου δεν το διαβάζω, μπορείτε να το μελετήσετε όλο το εδάφιο από τέρμα πάνω. Λέει ότι και μας βεβαιώνει ο Κύριος ότι όσοι για τους δίκαιους, όσοι ημέρα του, όσο τέλος δηλαδή που θα έρθει στη γη, εμάς θα μας καλέσει την ημέρα του, καταλάβατε. Οπότε βλέπουμε εδώ πολύ φανερά ότι οι πιστοί δεν θα εγκαλεστούν ώστε να κριθούνε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 20 στίχος 4 να δούμε τι ακριβώς είναι η πρώτη Ανάσταση. Αποκάλυψη του Ιωάννη κεφάλαιο 20 στίχος 4. Να δείτε λίγο τι ακριβώς είναι η πρώτη Ανάσταση. Και αλίμονο σε όποιον έχει πεθάνει μέχρι τότε και δεν έχει λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Και είδον λέει άγγελο, στίχος 4, και είδον θρόνους και κάθισαν επί αυτούς και κρίμα εδόθη αυτής και τα ψυχάσουν και πεπελεκισμένων, γιατί τέλος θα σας διαβάσω το νέο, για να μην το μεταφράζω μετά εγώ από πίσω, έτσι έως αυτό πέρα το λέει σωστά. Ύστερα λέει είδα θρόνους και κάθισαν σε αυτούς πιστοί και κοιμημένοι και ζώντες, και τους δόθηκε εξουσία. Εδώ πέρα όμως το λίγο το παραφράζει, τους δόθηκε εξουσία λέει να κρίνουν. Να κρίνουν. Οι δίκαιοι θα κρίνουν τους άδικους. Τους έδωσε εξουσία να κρίνουν. Και κρίμα εδόθη αυτής, λέει στο αρχαίο. Εδώ όμως αυτό το έκοψε ο Σωτηρόπουλος. Δεν πειράζει, εμείς το γνωρίζουμε πώς εννοεί. Τους έδωσε εξουσία να κρίνουν. Όπως βλέπετε οι δίκαιοι δεν θα κρυθούνε. Οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Οι δίκαιοι είναι σαν τις κάμερες παρακολούθησης του Θεού. Οι δίκαιοι είναι οι κριτές. Το βλέπουμε αυτό ήδη από την αρχαία εποχή, από την Παλαιά Διαθήκη, που ο Θεός έβαζε κριτές και προφήτες για να κρίνουν την αμαρτία και τους αμαρτωλούς. Επομένως βλέπουμε ότι θα κρίνουν οι δίκαιοι και όχι θα κριθούν. Θα το δούμε φυσικά και σε άλλα εδάφια. Και τις ψυχές των σφαγιασμένων για τη μαρτυρία του Ιησού και για το Λόγο του Θεού. Είδα στους θρόνους και εκείνες που δεν προσκύνησαν το θηρίο, ούτε το μείωμά του και δεν έλαβαν το χάραγμα στο μέτωπό του και στο χέρι του. Ζωοποιήθηκαν και βασίλεψαν μαζί με τον Χριστό 1000 έτη. Εδώ προσέξτε. Είδε στους θρόνους, πάνω στους θρόνους κατευθείαν, χωρίς κρίση. Χωρίς, δεν πέρασαν αυτοί από κρίση. Αυτοί πήγαν εκεί ως δίκαιοι για να κρίνουν. Οι οποίοι θα είναι όλοι οι οποίοι δεν θα προδώσουν τον Κύριο, δεν θα τον προδώσουν τον Κύριο, δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο,
ούτε την εικόνα του και δεν θα λάβουν το χάραγμά του στο δεξιχέρι και στο μέτωπο. Αυτοί θα ζωοποιηθούν, δηλαδή θα αναστηθούν και θα βασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό για 1000 έτη. Καταλάβατε. Αυτοί θα περάσουν, όλοι δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο και δεν θα βάλουν το χάραγμά του, θα συμμετέχουν σε αυτό εδώ, στην πρώτη ανάσταση, εάν πεθάνουν. Και λέει μετά, οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ζωοποιούν. Ναι, που έμεινα, ναι. Λέει, οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ζωοποιήθηκαν έως ότου τελειώσουν τα 1000 έτη. Αυτή είναι η ανάσταση πρώτη. Από την νέκρωση προκαλεί αμαρτία. Αυτή είναι η πρώτη ανάσταση, προσέξτε. Μετά από 1000 χρόνια που θα βασιλεύσουν οι πιστοί του Θεού μαζί με τον Ιησού Χριστό, τότε θα γίνει η δεύτερη ανάσταση, η οποία θα είναι για την καταδικαστική απόφαση. Πριν θα αναστηθούν αυτοί που οι δίκαιοι για να βασιλεύσουν με τον Χριστό για 1000 έτη. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που θα προσκυνήσουν γενικά το θηρίο. Και λέει πιο κάτω, μακάρι και ένδοξοι όσοι μετέχουν στην Ανάσταση την πρώτη. Πάνω σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος, ο πνευματικός δηλαδή δεν θα έχει εξουσία, αλλά θα είναι οι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί του για 1000 έτη. Όπως βλέπετε, αυτοί έχουν σωθεί. Μακάρι να είμαστε σε αυτούς. Θα είναι σε αυτούς όσοι κάνουν υπομονή, και μην νομίζετε ότι είναι κάποια ειδική κατηγορία, δεν είναι 144.000 που σας κοροϊδεύουν στα δόγματα, είναι αυτοί που δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο. Το λέει πεντακάθαρα η Αποκάλυψη. Που δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο. Να μην προσκυνήσετε λοιπόν το θηρίο, να μην δεχτείτε το ηλεκτρονικό του χρήμα, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για να συμμετέχετε στην πρώτη ανάσταση ή στην αρπαγή. Το είδαν αυτό το εδάφιο. Πάμε να δούμε τώρα και άλλα εδάφια, τα οποία είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά. Είδαμε τι είναι η πρώτη ανάσταση. Πάμε τώρα να δούμε στη Θεσσαλονική, στην Α' Επιστολή Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, στίχος 13. Α' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, στίχος 13. Λέει εκεί, δεν θέλουμε, δε αδελφοί, να έχετε άγνοια για αυτούς οι οποίοι έχουν κοιμηθεί, για να μην λυπήσετε όπως οι άλλοι, οι άπιστοι δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Διότι αφού πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός και αυτούς οι οποίοι κοιμήθησαν δια του Ιησού, μετά από ένδοξη ανάσταση, θα τους φέρει κοντά του. Εδώ μιλάει για την πρώτη ανάσταση, γιατί λέει, για αυτούς που κοιμήθηκαν μέσω του Ιησού, δηλαδή μέσω της πίστης, με πίστη στον Ιησού Χριστό, με έμπρακτη πίστη εννοείται, θα γίνει ανάση για να του φέρει ο Κύριος κοντά του. Όπως βλέπετε και εδώ, δεν μιλάει για κάποια κρίση, θα περάσουν από κάποια κρίση. Σας κοροϊδεύουν τα δόγματα, σας κοροϊδεύει το ορθόδοξο δόγμα, σας στέλνει στην απώλεια, σας στέλνει αντί να περιμένει την πρώτη ανάσταση ή την αρπαγή, να περιμένει την καταδικαστική κρίση. Με λόγο του Κυρίου σας λέγουμε μάλιστα αυτό, ότι δηλαδή εμείς οι ζωντανοί, όσοι θα απομείνουμε μέχρι την παρουσία του Κυρίου, το ξαναλέω, εμείς λέει οι ζωντανοί, όσοι θα απομείνουμε μέχρι την παρουσία του Κυρίου, μέχρι δηλαδή την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα που θα κατέβει ο Κύριος για να κρίνει τους εναπομείναντες, δεν θα προηγηθούμε των κοιμηθέντων σε συνάντηση με τον Κύριο. Δεν θα προηγηθούμε των κοιμηθέντων. Δηλαδή, πρώτοι θα προηγηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει με πίστη στον Κύριο και δεν έχουν προδώσει τον Κύριο. Αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν το χάραγμα του θηρίου και έχουν πεθάνει. Αυτοί οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο και έχουν πεθάνει. Αυτοί θα προηγηθούν και μετά θα γίνει η αρπαγή. Επομένως, θα γίνει η αρπαγή μετά από το θηρίο. Μετά από τον διωγμό θα γίνει η αρπαγή σε όσους ζήσουν. Και μετά από την πρώτη ανάσταση θα γίνει η αρπαγή. Αφού πρώτοι θα αναστηθούν πρώτοι αυτοί που θα πεθάνουν στο όνομα του Κυρίου για να αναλυθούν στους ουρανούς και να βασιλεύσουν με τον Ιησού Χριστό 1000 έτη, αμέσως μετά θα γίνει και η αρπαγή για να αρπαχθούν με νεφέλες, με σύννεφα και αυτοί οι οποίοι είναι εν ζωή και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και δεν προσκύνησαν το θηρίο και δεν δέχτηκαν τον δεξί του, δεν προσκύνησαν το θηρίο και την εικόνα του και δεν δέχτηκαν στο δεξί του χέρι στο μέτωπο το χάραγμά του. Αυτοί θα μείνουν να αρπαχθούν. Διότι ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα με φωνή Αρχαγγέλου
και με σάλπιγγα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό και όσοι απέθαναν με πίστη στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτα. Λέει εδώ. Θα αναστηθούν πρώτα, λέει. Έπειτα εμείς όσοι απομείνουμε ζωντανοί μαζί με αυτούς, συγχρόνως λέει θα αρπαχθούμε. Σας είπα εγώ ότι δεν το διευκρινίζει ακριβώς. Δηλαδή τώρα λίγο μετά, λίγο μαζί, δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτό σημασία ότι θα γίνει πρώτα η ανάση των νεκρών, η πρώτη ανάση των δικαίων και θα γίνει κατόπιν θα ακολουθήσει και αρπαγή. Θα αρπαχθούμε μέσα σε λαμπρά σύννεφα προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα και έτσι θα είμεθα πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Να παρηγορείτε λοιπόν ένα στον άλλο με τους λόγους αυτούς πίσω της ελπίδας. Όπως βλέπετε, δεν θα περάσουν, δεν λέει πουθενά, δεν θα περάσουν αυτοί από κρίση. Οι δίκαιοι όλοι θα περάσουν από κρίση. Θα το δούμε φυσικά πιο αναλυτικά και σε άλλα εδάφια. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που είναι νεκροί, που έχουν κοιμηθεί, θα αναστηθούν στην πρώτη ανάση για να αναλυθούν στους ουρανούς και αυτοί οι οποίοι είναι εν ζωή θα αρπαχθούν για να αναλυθούν στους ουρανούς. Πάει και αυτό εδάφιο. Τα εδάφια, φίλοι μου, είναι τόσα πολλά που πρέπει δηλαδή τα δόγματα να είναι όχι τυφλοί, πολλοί διαβόλοι της αλήθειας πρέπει να είναι για να πλανούν έτσι τους πιστούς. Είναι πολύ διαβόλοι της αλήθειας για να πλανούν τους πιστούς. Πάμε τώρα στη Β' Πέτρο Επιστολή, κεφάλαιο 2 στίχος 1. Β' Πέτρο, κεφάλαιο 2 στίχος 1. Λέει εκεί, αυτά για σας που με λέτε ότι είμαι εγώ, ότι είμαι αιρετικός, λέει για σας εκεί στη Β' Πέτρο Επιστολή. Παρουσιάστηκαν δε και ψευδοπροφήτες στο λαό, όπως και σε εσάς θα παρουσιαστούν ψευδοδιδάσκαλοι. Αυτοί με τρόπο δόλου θα εισάγουν αιρέσεις που οδηγούν στην απώλεια. Θα αρνούνται, αυτά εσύ τα λέει για μένα, ε. Θα δούμε τώρα για ποιους τα λέει. Για τους παπάδες τα λέει, για το δίδυ, για τα υπόλοιπα δόγματα που τα παίρνουνε. Θα αρνούνται και αυτόν τον δεσπότη τον Κύριο που τους αγόρασε και έτσι θα επιφέρουν κατά τους εαυτό τους γρήγορη απώλεια. Τις ασελγίες τους θα ακολουθήσουν πολλοί και εξαιτίας των ιωδών της αλήθειας θα δυσφημιστεί. Από άπληστη δε ιδιωτέλεια θα συμμεταλλευθούν με πλαστούς λόγους. Εδώ λέει στο αρχαίο και εν πλεονεξία πλαστείς λόγοι ημάς εμπορεύσονται ότι από την πλεονεξία για το χρήμα θα τα κάνω αυτά που κάνε. Εγώ ό,τι κάνω, το έργο που κάνω, ο Κύριος το γνωρίζει, το κάνω αφιλοκερδώς. Δεν παίρνω μία για να διαδώσω το Ευαγγέλιο. Δεν παίρνω μία. Άρα το συγκεκριμένο εδάφιο μιλάει για τους υποκριτές, για τους παπάδες. Μιλάει για τους ποιμένες των υπόλοιπων δογμάτων που πλανούν όλη την οικουμένη. Για σας μιλάει, τους υποκριτές που τα παίρνετε από τα κέντρα της εξουσίας, του θηρίου, για να πλανήσετε και να σύλλετε στην απώλεια τον κόσμο. Για σας μιλάει και δεν μιλάει για μένα. Γιατί μιλάει για αυτούς που θα τα κάνω από πλεονεξία. Εγώ τα κάνω αφιλοκερδώς για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και να γλιτώσουν οι άνθρωποι, να γυρίσουν οι άνθρωποι πίσω στο Ευαγγέλιο. Πάμε να δούμε τώρα. Και λέει εδώ, εις το κρίμα εδώ το έχει κάνει, για να δείτε το κρίμα εκ της κρίσεως, το έχει κάνει ο Σωτηρόπουλος, σωστά με, κατά δίκη. Ο Σωτηρόπουλος γνώριζε ότι η κρίση είναι η καταδίκη. Και λέει, στο αρχαίο εις το κρίμα έκπαλε και λέει στο νέο και η καταδίκη τους από τους παλιούς χρόνους αποφασισμένη δεν θα μείνει ανεκτέλεστη και η απώλειά τους δεν θα μείνει ανενέργητη. Δηλαδή η κρίση τους δεν θα μείνει ανεκτέλεστη που ουσιαστικά είναι καταδίκη. Αφού ως γνωστόν ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τους αγγέλους όταν αμάρτησαν αλλά τους έδεσε με αλυσίδες σκότους και τους φυλάξει και κρατούνται για να δικαστούν. Τώρα εδώ πέρα μιλάει για τους έγχρωτους αγγέλους, σαφώς, και τους δαίμονες. Πάμε τώρα φίλοι μου στην Α' Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 5 στίχος 1. Κεφάλαιο 5 στίχος 1, Α' Θεσσαλονικείς. Λέει, όσο για τους χρόνους και τους καιρούς αδελφοί δεν χρειάζεται να σας γράφω, διότι εσείς ίδιοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μέρα του Κυρίου θα έλθει έτσι όπως ο κλέπτης τη νύχτα. Όταν δηλαδή λέγουν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια, τότε υπέρχεται εναντίον του ευνίδιος όλεθρος, εναντίον του όλεθρος, όπως ο πόνος ο κετού στην έγκυο γυναίκα και δεν θα γλιτώσουν. Αλλά εσείς αδελφοί λέει, δεν είστε λέει στο σκότος για να σε ευνηδιάσει η μέρα ως κλέπτης.
Όλοι εσείς είστε οι άνθρωποι του φωτός και οι άνθρωποι της ημέρας. Δεν είμαι της νύχτας και του σκότους και γι' αυτό ας μην κοιμόμεθα όπως και οι άλλοι και ας είμαι θα άγρυπνοι και νυφάλοι, διότι εκείνοι που κοιμούνται κοιμούνται τη νύχτα και εκείνοι που μεθούν μεθούν τη νύχτα. Βλέπουμε, φίλοι μου, ότι η ημέρα του Κυρίου για τους φωτεινούς ανθρώπους δεν θα είναι ξαφνική. Θα την περιμένουν και θα την γνωρίζουν πότε θα είναι. Πάμε τώρα να δούμε στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 6, στίχος 9. Για να δείτε ότι η κρίση σημαίνει εκδίκηση από τον Κύριο, από τον Ιησού Χριστό. Η κρίση σημαίνει εκδίκηση. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 6, στίχος 9. Λέγει, και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω τη Ασσυρίου τα ψυχά. Αντάς, πάμε πάλι στο νέο. Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα από κάτω από το ουράνιο θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγιασμένων για το λόγο του Θεού για τη μαρτυρία που έδιναν για το αρνείο. Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας, έως πότε δέσποτα έχει και δίκαια, δεν θα κρίνεις και δεν θα εκδικηθείς. Βλέπετε, δεν θα κρίνεις και δεν θα εκδικηθείς για το αίμα μας του κάτοικου της γης. Και τους δόθηκε τότε στον καθένα από αυτούς τη λευκή στολή και ελέγχθη σε αυτούς να περιμένουν λίγο χρόνο ακόμη, ώστε εκπληρώσει τον προορισμό τους και συνδούλοι τους και αδελφοί τους που μέλλον να θανατωθούν όπως αυτοί. Εδώ βλέπετε ότι συνδυάζει η Αποκάλυψη την κρίση με την εκδίκηση. Πουθενά δεν θα βρείτε στην Αγία Γραφή η κρίση να φέρει δικαίωση. Πουθενά. Γιατί δεν έχει να κάνει η κρίση με τους δίκαιους. Πάμε τώρα να δούμε στο Ματθαίο, για να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι η κρίση με βάση τη γλώσσα της Βίβλου. Πάμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 7, στίχος 1. Ματθαίος κεφάλαιο 7, στίχος 1. Λέει εκεί. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, λέει στο αρχαίο, που σημαίνει, στη γλώσσα της Βίβλου, μην κατακρίνετε για να μην κατακριθείτε. Δεν λέει μη σκέφτεστε, εννοείται, όπως είδαμε και στην υπόλοιπη Βίβλο, ότι η κρίση έχει να κάνει με τιμωρία. Λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε, δηλαδή να μην κρίνετε εσείς για το τιμωρία αξίζει τον καθένα. Αυτό εννοεί το εδάφιο. Γιατί τιμωρεί αξίζει τον κάθε αμαρτωλό. Γιατί με το μέτρο που θα κρίνεται, λέει πιο κάτω. Εν ο γάρ κρίματι κρίνεται, κριθήσεστε. Και εν ο μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημών. Ημίν. Δηλαδή, λέει πιο κάτω, ότι με το μέτρο που θα κρίνεται, όσο αυστηρό δηλαδή είναι το μέτρο που θα κρίνεται για την τιμωρία του άλλου, των αδελφών σας, με το ίδιο ακριβώς αυστηρό μέτρο θα κρίνει και ο Κύριος για την τιμωρία την δικιά σας. Εδώ πιο κάτω λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλοι λένε όταν πάμε να κατακρίνουμε το κακό, τις κακές ενέργειες, τα κακά που γίνουν στον κόσμο, που αφορούν και ανθρώπους, έτσι, όχι συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά αφορούν ανθρώπους γενικότερα, λένε μην κρίνετε κτλ. Είναι δηλαδή νηπιακές αυτές οι σκέψεις. Δεν λέει πουθενά το Ευαγγέλιο να μην κρίνεις τα κακά. Αντίθετα λέει να ελέγχεις τα πράγματα του σκότους και να τα φέρεις στο φως και να τα ξεσκεπάζεις. Και εδώ πιο κάτω βλέπουμε, γιατί το παίρνουν μισά αυτοί που τα λένε αυτά. Εκεί που λέει μην κρίνετε να μην κρυθείτε, σημαίνει ουσιαστικά αυτό που σου έχω πει, να μην βγάζεις τις ετιμιγορίες της τιμωρίας του κάθε ανθρώπου λόγω των αμαρτιών τους. Και το λέει με το μέτρο φυσικά, γιατί με το μέτρο της αυστηρότητας που θα κρίνετε για τη τιμωρία αξίζει τον καθένα, αυτή θα είναι και το μέτρο της δικής σας τιμωρίας. Με αυτό θα σας κρίνει ακριβώς με το ίδιο μέτρο ο Κύριος. Και λέει πιο κάτω στο 5, υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δόκο εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψει εκβάλλειν το κάρφος και του, εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δεν σου λέει μην ελέξει τον αδελφό σου. Λέει πρώτα καθάρισε τον εαυτό σου, εσύ, γίνε όπως πρέπει να γίνεις και μετά πήγαινε έλεξε τον εαυτό σου. Δεν σου λέει γύρνα απ' την άλλη και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είδαμε εδώ πέρα ακριβώς ποια είναι η, η,
τι ακριβώς σημαίνει κρίση κατά τη γλώσσα της Βίβλου. Πάμε τώρα στον Ιωάννη, κεφάλαιο 16, στίχος 5. Ιωάννης, κεφάλαιο 16, στίχος 5. Εδώ κάνει γνωστό ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πάλι ότι η κρίση έχει να κάνει με την καταδίκη, όπως ακριβώς θα καταδικαστεί, γιατί ήδη κρίθηκε ο διάβολος. Πάμε να δούμε, ο άρχον του κόσμου τούτου, όπως το λέει εδώ. Τώρα πηγαίνω σε εκείνο που με έστειλε και κανείς δεν με ρωτά που πηγαίνεις, αλλά διότι σας είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια, σας συμφέρει να φύγω εγώ, διότι αν δεν φύγω εγώ, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς. Και εδώ φυσικά μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Εάν όμως φύγω θα τον στείλω και σε εσάς. Και όταν έλθει εκείνος θα αποδείξει στον κόσμο μία αμαρτία και μία δικαίωση και μία τιμωρία. Εδώ θα το δούμε στο αρχαίο. Και έλθον εκείνος, γιατί το λέει πιο σωστά. Ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, όχι μία αμαρτία, όπως λέει ο Σωτηρόπουλος. Απορώ τι διαβάζουνε. Δηλαδή, σε κάποια σημεία δηλαδή κάνουν τόσο σκάρτη μετάφραση που απορείς, υποτίθεται ότι είναι και πιο μορφωμένη από μένα, γραμματικά. Και έλθουν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ξεχωρίζει την δικαιοσύνη, την αμαρτία και την κρίση, ως κάτω ξεχωριστό, γιατί από την κρίση δεν επέρχεται ούτε αμαρτία, ούτε δικαιοσύνη. Αλλά επέρχεται τιμωρία, γι' αυτό τα ξεχωρίζει ο Κύριος. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου επιστεύσουσιν εις εμέ, αμαρτάνουν δηλαδή, λέει, οι άνθρωποι επειδή δεν πιστεύουν στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Περί δικαιοσύνης, επειδή προς τον Πατέρα του υπάγει, δηλαδή, όπως ο Κύριος δικαιώνεται που πηγαίνει στον Πατέρα του, έτσι και εμείς αφού δικαιωθούμε θα πάμε στον Πατέρα, και ουκέτη θεωρείτη με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από αυτό που ήθελα να σου πω. Ότι περί κρίσεως δηλαδή, διότι ο άρχον του κόσμου αυτού ήδη έχει κριθεί. Δηλαδή, περί καταδίκης, διότι ο άρχον του κόσμου αυτού ήδη έχει καταδικαστεί, και εδώ πέρα ο Σωτηρόπουλος το λέει σωστά. Λέει στο αντίστοιχο νεοελληνικό, και τιμωρία, διότι ο άρχον αυτού του κόσμου έχει ήδη υποστεί τιμωρία. Η κρίση είναι τιμωρία και δεν είναι για δικαίωση. Μη σας ξεγελούν με τα τελώνια και με τις βλακίες αυτές τις δαιμονικές. Πάμε τώρα πάλι στον Ιωάννη, στο κεφάλαιο 3, στίχος 16, να δούμε τι ακριβώς είναι η κρίση. Κεφάλαιο 3, στίχος 16. Στίχος 16, συγγνώμη. Ναι, κεφάλαιο 3, στίχος 16. Λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, εννοεί τους ανθρώπους, ώστε τον Υιό του μονογενή έδωσε για θυσία, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο. Πάλι εδώ λέει τιμωρήσει. Βλέπετε, εδώ λέει τιμωρήσει, ενώ λέει στο αρχαίο για να κρίνει. Πάμε στο αρχαίο. Ούτω γάρι γάψεν ο Θεός τον κόσμο, ως τον Υιό του Αυτόν τον μονογενή, έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν, μη απολύτε, ώστε αυτός να πιστέψει σε Αυτόν, στον Ιησού Χριστό, να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ού γάρα πέσελεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, προσέξτε, ή να κρίνει τον κόσμο, δηλαδή να τιμωρήσει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Λέει, δηλαδή στο κεφάλαιο 17, θα το πούμε στα νεοελληνικά. Γι' αυτό λέει, απέστειλε ο Θεός τον Υιό του,
Στον κόσμο, όχι για να κρίνει τον κόσμο, όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι δύο οι επιλογές που θα υποστεί η ανθρωπότητα. Η σωτηρία ή κρίση. Η σωτηρία ή κρίση. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Αυτός θα πιστέψει στον Κύριο δεν θα κρυθεί. Πόσο πιο ξεκάθαρα θα το πει. Αυτό στο οποίο θα πιστέψει στον Κύριο, έμπρακτα δηλαδή, που θα είναι δίκαιος, θα ζήσει δίκαια ζωή εν Κυρίω, εν Ιησού Χριστώ, με βάση τον νόμο, δεν θα κρυθεί. Αυτός όμως που δεν θα πιστέψει, ήδη έχει κρυθεί. Ήδη έχει κρυθεί αυτός που δεν έχει πιστέψει. Οπότε, το δικαστήριο που λέμε γίνεται ήδη εδώ. Ήδη έχει κρυθεί. Και εκεί θα λάβει την τιμωρία του. Στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα λάβει την τιμωρία του. Αυτή δε στείνει κρίσης. Ήδη έχει κρυθεί ότι μη πεπίστευτηκε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Ότι δεν πίστεψε στο όνομα του Υιού του Θεού. Αυτή δε στείνει κρίσης. Αυτή είναι η κρίση. Ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή παρά το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πείτε τα έργα σου τα πονηρά. Όπως βλέπετε εδώ το λέει πεντακάθαρα φίλοι μου για το ποια θα είναι η κρίση. Ότι η κρίση ήδη το δικαστήριο, να το πω πιο σωστά, γίνεται εδώ με βάση τις πράξεις μας και όταν πεθάνουμε game over και θα υπάρχει η σωτηρία ή κρίση που η κρίση συνιστά τιμωρία κατά δικαστική απόφαση. Πάμε στον Ιωάννη 5:24. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, στίχος 24. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων τον πέψαντι με έχει ζωή αιώνιον. Λέει, αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι αυτός ο οποίος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνο που με έστειλε, θα έχει ζωή αιώνιο. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Και στην κρίση δεν θα παρευρίσει, δεν θα κρυθεί. Δεν θα περάσει από κρίση. Πόσο πιο απλά να σου το πει. Εγώ απορώ με αυτούς που πιστεύουν στο ορθόδοξο δόγμα, που πέφτουν στην πλάνη της κρίσης, και στους δίκαιους, όταν θα κρυθούν και οι δίκαιοι, απορώ, δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή. Μα τόσο σκοταδιστές είναι, τόσο διαβόλοι είναι η λειτουργή του ορθόδοξου δόγματος. Αλλά μετέβηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Αλλά μεταβιβάστηκε κατευθείαν από το θάνατο στη ζωή, χωρίς κρίση. Πάμε τώρα στον Ιωάννη, πάλι στον Ιωάννη, κεφάλαιο 5, στίχο 45. Για να δούμε. Πάμε τώρα φίλοι μου στον Ιωάννη πάλι, κεφάλαιο 5, στίχο 45, για να δούμε ότι εδώ θα γίνει η καταδίκη ή η δικαίωση. Και εκεί θα κρυθούμε. Κεφάλαιο 5, στίχο 45. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Λέει, πάμε στο νέο, είναι αρκετά έγκυρο. Μην νομίζω ότι εγώ θα σας κατηγορήσω στον Πατέρα. Κατήγορος είναι ο Μωυσής, στον οποίο εσείς στηρίζεστε. Εδώ μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός ότι δεν θα μας κατηγορήσει αυτό στον Πατέρα, αλλά ο κατήγορος μας είναι ο Μωσαϊκός νόμος. Ο Μωσαϊκός νόμος έχει ισχύει όσο είμαστε αυτή τη ζωή, μετά game over. Άρα, η κατηγορία μας είναι, ο κατηγορός μας είναι ο Μωσαϊκός νόμος και η εκδίκασή μας γίνεται εδώ, με βάση το Μωσαϊκό νόμο. Και ο κατηγορός μας είναι ο Μωσαϊκός νόμος, δηλαδή ο κατηγορός μας είναι όποιος δεν τηρεί το Μωσαϊκό νόμο, ήδη καταδικάζεται από τον ίδιο τον νόμο. Και εκεί μετά επέρχεται η τιμωρία, στην κάθοδο του Ιησού Χριστού για δεύτερη φορά στη γη, στη δευτέρα παρουσία του δηλαδή, επέρχεται η τιμωρία.
Λέει, και αυτό για όσους φυσικά δεν πιστεύουν και λένε ότι καταργήθηκε ο Μωσαϊκός νόμος. Και λέει, συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός και λέει, διότι αν αληθινά πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε σε μένα, διότι για μένα εκείνος έγραψε. Αλλά αφού δεν πιστεύετε αληθινά σε αυτά που εκείνος έγραψε, πώς θα πιστεύετε στα δικά μου λόγια. Βλέπετε που ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός έχει ως, ως επίκεντρο του, το νόμο του, του Μωυσή και ότι αυτόν πρέπει να ακολουθούμε. Αυτά για όσους λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη game over και ότι τώρα έχουμε τη Νέα Διαθήκη. Καμία σχέση. Η Νέα Διαθήκη είναι, είναι το συμπλήρωμα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι η κατάργηση της Παλαιάς Διαθήκης. Και εδώ γίνεται το, το δικαστήριο και εκεί γίνεται τιμωρία ή δικαίωση. Βγαίνει η ετιμιγορία. Εδώ γίνεται το δικαστήριο και βγαίνει η ετιμιγορία με το θάνατο. Στη δεύτερα παρουσία. Ή και είναι η ζωή στη δεύτερα παρουσία. Πάμε τώρα να δούμε στο Ματθαίο 24:40. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, στίχο 40. Λέει, τότε από τους δύο άνδρες που θα βρεθούν στον αγρό, εδώ μιλάει για την αρπαγή, ο ένας θα παραλυθεί για τον παράδεισο, ο ένας θα παραλαμβάνεται και ο άλλος θα εγκαταλείπεται για την κόλαση. Από τις δύο γυναίκες που θα λέθουν στο μήλο, η μία θα παραλυθεί και η άλλη θα εγκαταληθεί. Εδώ όπως βλέπετε, μιλάει για την αρπαγή. Και βλέπουμε ότι ο ένας άνθρωπος θα παραλαμβάνεται, θα αρπάζει δηλαδή, για να μην περάσει από κρίση, αλλά για να περνά καθένα στην αιώνια ζωή. Και εκείνος που θα εγκαταλείπεται, που δεν θα παραλυθεί, για να περάσει στην αιώνια ζωή, θα κριθεί και θα καταδικαστεί εννοείται. Νομίζω ότι το κάνει ξεκάθαρο η Αγία Γραφή από όλα αυτά τα εδάφια, ότι θα είναι... Όσοι μείνουν κάτω θα είναι, θα κριθούν και θα καταδικαστούν. Πάμε να δούμε λίγο στο Λουκά, κεφάλαιο 23, στίχο 42. Λουκάς 23:42. Κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία. Λέει εκεί στο Λουκά 23:42. Έλεγε δε στον Ιησού, τώρα είμαστε στο ολιστής, ο οποίος ήταν στα δεξιά του Ιησού όταν ήταν σταυρωμένος. Έλεγε στον Ιησού, θυμήσουμε Κύριε όταν έλευσε με τη βασιλική σου δύναμη, και είπε αυτόν Ιησούς, αμήν λέγω εσύ ημίν, και μην σε δούμε Κύριε όταν έλευσε με τη βασιλεία σου, και είπε αυτό ο Ιησούς, η μεταφράση μια καλές, μια κακές, τέλος πάντων, και είπε αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγω εσύ, σήμερα μετά εμού, έσυ εν το παραδείσο. Και το λέει ο Κύριος, σήμερα μετά από μένα θα είσαι και εσύ μαζί μου στον παράδεισο. Εδώ βλέπουμε ότι δεν τον είπε ότι ο ληστής είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι σώθηκε, πέρασε στον παράδεισο δίχως να περάσει από την κρίση. Δεν πέρασε από την κρίση ο ληστής και είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Πέρασε η σωτηρία του αφού μετανόησε και σώθηκε. Πέρασε κατευθείαν στον παράδεισο, δίχως κρίση. Δεν είπε ο Κύριος, περίμενε πρώτα να κρυθείς όπως όλοι και μετά να περάσει στον παράδεισο. Πέρασε δίχως κρίση. Παιδιά, πόσο πιο απλό για να κατανοηθεί. Πάμε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 5, στίχος 22. Ματθαίος κεφάλαιο 5 στίχος 22. Λέει εκεί, αλλά εγώ σας λέω, κάθε ένας που οργίζεται εναντίον του αδερφού του χωρίς λόγο, να παρεκμευθεί ως ένοχος στην κρίση. Προσέξτε, εδώ μας λέει,
ότι η κρίση συνδυάζεται με την ενοχή. Να παρεπευθεί ως ένοχος στην κρίση. Όποιος επίσης θα πει στον αδερφό του ανόητε, ρακά δηλαδή, να παρεπευθεί ως ένοχος στο συνέδριο, στο μεγάλο δηλαδή δικαστήριο, πάλι στην κρίση, να παρεπευθεί πάλι ως ένοχος. Και όποιος πάλι πει ηλίθιε τον αδερφό του, μωρέ δηλαδή, όπως λέει στο αρχαίο, θα παρεπευθεί ως ένοχος στη γέννα του πυρός. Εδώ προσέξτε, συνυφάζει, ακριβώς είναι συνυφασμένη η γέννα του πυρός με την κρίση και με το συνέδριο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όποιος δηλαδή πει όλα αυτά που λέει ο Κύριος, θα είναι και στην κρίση, θα είναι και στο συνέδριο και στη γέννα. Δηλαδή, από την κρίση στο συνέδριο θα ρηφθεί στη γέννα. Είναι τόσο απλό. Πάμε στο Ματθαίο 7:21. Είναι πάρα πολλά τα εδάφια και εγώ συγκέντρωσα μόνο μερικά από αυτά. Ματθαίος 7:21. Λέει εκεί, δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου. Πολλοί εκείνη την ημέρα θα με πούν, την ημέρα του Κυρίου δηλαδή. Κύριε, με το όνομά σου δεν προφητεύσαμε και με το όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και με το όνομά σου δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε, αλλά τότε θα πω εγώ σε αυτούς ποτέ δεν σας γνώρισα, βγαίνετε από μένα εργάτες ανομίας. Εδώ βλέπουμε πάλι ότι όσοι δεν αρπαχτούν θα είναι εργάτες ανομίας. Ότι αυτοί πάλι που θα συμμετέχουν στην κρίση θα είναι για καταδίκη. Πουθενά δεν θα βρείτε να συνδυάζεται η κρίση με μερίδες ανθρώπων που να πρόκειται να δικαιωθούν. Πάει και αυτό. Νομίζω τα εδάφια είναι πάρα πολλά και είναι ξεκάθαρα. Και τώρα άφησα για το τέλος, για το πώς θα γίνει η κρίση. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μισό, να σου πω ακριβώς. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25, στίχος 31. Και λέει, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με τη δόξα του και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσουν ένδοξο θρόνο του και θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Εδώ μας δείχνει, για να μην νομίζετε ότι ναι, τα μέσα του Θεού είναι τόσο τέλεια σε σχέση με τα μέσα του ανθρώπων, που δεν χρειάζεται να γίνουν δικαστήρια με μάρτυρες, με ενόργους και όλα αυτά, με δικαστές, για να βρεθεί για τον κάθε άνθρωπο αν καταδικάστηκε ή αν σώθηκε. Όλα γίνονται αυτόματα και τόσο γρήγορα και μη σας ξεγελάνε με τα δόγματα και κύριε με το ορθόδοξο δόγμα και με την πλάνη των τελωνίων που θα περάσουν οι ψυχές από τα τελώνια και οι δαίμονες θα προσπαθούν να πάρουν τις ψυχές σας, να τις ρίξουν στην κόλαση και όλα αυτά. Αυτά όλα είναι βλακίες, είναι όλα πλάνες για να σας καταστρέψουν την ψυχή. Θα γίνει η κρίση τόσο ξαφνικά και τόσο εύκολα όπως ο βοσκός ξεχωρίζει, βλέπει από μακριά και ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Και λέει, τότε ο βασιλεύς θα επίσης αυτούς στα δεξιά του, ελάτε σε ευλογημένοι από τον πατέρα μου να κληρονομήσει τη βασιλεία μου που έχει ετοιμαστεί για σας από αρχή του κόσμου της δημιουργίας. Διότι πίνας... Βέβαια αυτό εδώ που αναφέρει τώρα είναι κάτι συμβολικό, απλά για να μας δώσει την εικόνα, γιατί στην πραγματικότητα θα γίνει αυτό που έχουμε προειπεί, ότι θα γίνει η πρώτη ανάσταση και η πρώτη ανάσταση και η αρπαγή των πιστών και μετά θα ακολουθήσει η κρίση όπου θα επιφέρει την τιμωρία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταδικαστεί στη γέννα του πυρός. Αυτό εδώ πέρα απλά δείχνει, σας το διαβάζω για να μας δώσει την εικόνα πόσο εύκολα θα γίνει η κρίση και πόσο γρήγορα θα γίνει, όχι η κρίση, ο διαχωρισμός των ανθρώπων.
Τότε ο βασιλεύς θα επίσης αυτού στα δεξιά του. Ελάς ευλογημένοι του από τον πατέρα μου, γνωρομήστε βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για εσάς από την αρχή του κόσμου. Διότι πείνας και μου δώσετε την αφάλιψη και μου ποτίσατε, ξένος ήμουν και με πήρατε στο σπίτι σας. Και λέει μετά, τότε θα επίσης εκείνους πάω πιο κάτω 41, που θα είναι στα αριστερά, φυγέτε από μένα εσείς οι καταραμένοι και πηγαίνετε στο πύρτο αιώνιο που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους του, διότι πείνασα και δεν μου δώσετε να φάω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ήμουν ξένος και δεν με πήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ντύσατε, ασθενής και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε. Τότε θα το αποκριθούν και αυτοί λέγοντας, Κύριε πότε σε είδαμε πεινασμένο και ψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή φυλακισμένο και δεν, σε φροντίσα, και δεν φροντίσαμε για σένα. Και θα αποκριθείς αυτούς λέγοντας, αληθινά, αληθινά, αφού δεν κάνατε αυτό, αυτά σε ένα από αυτούς μικρούς και άσημους αδελφούς μου, ούτε σε μένα τα κάνατε. Και θα πάνε αυτοί σε κόλαση αιώνια και οι ευσεβείς σε ζωή αιώνια. Εδώ όπως βλέπετε, φίλοι μου, είναι μια εικονική αλήθεια για το πώς, για το πόσο εύκολα θα γίνει η κρίση και τα κριτήρια που θα γίνει η κρίση. Τα κριτήρια θα είναι η συνεισφορά μας στους συνανθρώπους μας. Με αυτά τα κριτήρια θα γίνει η κρίση, αυτά είναι το πιο κύριο κριτήριο για το πώς θα γίνει η κρίση. Γι' αυτό μην παραλείπουμε να είμαστε απέναντι στους συνανθρώπους μας καλοί και σπλαχνικοί και να τους βοηθάμε. Αυτά φίλοι μου σε αυτήν την ομιλία. Να έχετε μια υπέροχη νύχτα. Σας χαιρετώ.